και ένα ικανοποιητικό περιεχόμενο, διαφάνηκαν διαχωριστικές γραμμές, ακούστηκαν πάρα πολλά θέματα και τέθησαν ερωτήματα. Εάν όμως το δούμε ως μια συζήτηση για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, μιας χώρας που βίωσε μια καταστροφική κρίση και μια κρατική χρεοκοπία, νομίζω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να θεωρήσουμε απλώς ένα προεισαγωγικό στάδιο. Θέλω να πω, δηλαδή, χρειάζεται και άλλη συζήτηση, και άλλες συζητήσεις πιο ουσιαστικές. Επίσης, φάνηκε, νομίζω, ότι η συζήτηση για αυτά τα θέματα απαιτεί και ένα άλλο κλίμα. Βεβαίως, υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά χρειάζεται να έχουμε και κοινά δεδομένα, κοινούς αριθμούς, ούτως ώστε η αντιπαράθεση να είναι επί της πολιτικής και όχι επί των δεδομένων. Με αυτή την διαπίστωση θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα επιχειρήματα που ακούω στην τελευταία φάση της συζήτησης και το πιο ενδιαφέρον νομίζω επιχείρημα είναι αυτό που διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης, ότι όταν μια οικονομία είναι σε ύφεση, όσο πιο μεγάλη είναι η ύφεση, τόσο πιο απότομη μετά είναι η ανάκαμψη, η θεωρία του ελευθερίου. Είναι όντως μια γνωστή, όχι θεωρία, μια άποψη που διατυπώνεται από οικονομολόγους. Όμως, εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι όταν μια οικονομία έχει ισχυρό ιδιωτικό χρέος, μεγάλο ιδιωτικό χρέος, όταν δηλαδή η οικονομική κρίση συνοδεύεται με τραπεζική κρίση, όπως συνέβη σε εμάς, τότε το μεγάλο ιδιωτικό χρέος λειτουργεί ως βαρύδι στην ανάκαμψη. Και ακριβώς υπήρξαν μεγάλες ευθύνες που για αρκετά χρόνια τα κόκκινα δάνεια αυξανόταν χωρίς να υπάρχει ένα σύστημα μέτρων και ένας σχεδιασμός για τη μείωσή τους. Κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα. Άρα, τα πολλά κόκκινα δάνεια αχρηστεύουν το τραπεζικό σύστημα και στην πραγματικότητα έχουμε μια ανάκαμψη χωρίς πιστώσεις. Ή τουλάχιστον είχαμε. Τώρα περνάμε ακριβώς στο στάδιο που επειδή μειώνονται τα κόκκινα δάνεια, επειδή αρχίζει η ανάκαμψη της οικονομίας, επειδή βγαίνουμε από τα μνημόνια, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο πρόβλημα που πρέπει κανείς να πάρει, αν θέλει να χρησιμοποιήσει τη θεωρία του ελευθερίου, είναι ότι αν η ύφεση είναι τόσο βαθιά αλλά και παρατεταμένη, τότε επέρχεται απαξίωση μεγάλου μέρους του παραγωγικού δυναμικού. Το εργοστάσιο, ένα εργοστάσιο Α μπορεί να είναι στη θέση του και σήμερα. Τα μηχανήματα μπορεί να είναι εκεί. Αλλά η τεχνολογική αλλαγή που έχει επέρθει δεν σημαίνει ότι αυτό το εργοστάσιο σήμερα είναι σε θέση απλά να βάλει μπροστά και να παράξει προϊόντα. Άρα έχουμε καταστροφή και απαξίωση ενός μέρους του παραγωγικού δυναμικού. Γι' αυτό η ανάκαμψη θα δυναμώνει στο βαθμό που δυναμώνουν οι επενδύσεις. Και αν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο σε αυτό το πρώτο χρόνο της ανάκαμψης που άρχισε το 2017, αυτό νομίζω ότι είναι ότι έχουμε μία τάση προς ανάκαμψη των επενδύσεων. Αν κάποιος θέλει να ευρυθήσει περισσότερο σε αυτά, τον παραπέμπω και σε ένα άρθρο που δημοσίευσε ένας Έλληνας γνωστός οικονομέτρος, ο κ. Ζόντζιλος, στην Καθημερινή της Κυριακής, ο οποίος επικαλούμενος ακριβώς και διεθνείς μελέτες λέει ότι όταν μια χώρα έχει μια παρατεταμένη κρίση, και εμάς η κρίση ήταν δεκαετίες, ύφεση, σύντραπεζική κρίση, πολλά άλλα που είχαμε κι εμείς, τότε η ανάκαμψη έχει δυσκολίες και αυτό ακριβώς πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, διότι εύκολα μιλάει κανείς η ανάκαμψη να γίνει 4% ή 5%, αλλά αυτό μένει λόγια του αέρα αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες πολιτικές, σαν αυτές που περιέχει το σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής, το οποίο σας έχουμε μοιράσει. Το δεύτερο επιχείρημα που ακούστηκε, μάλλον δεν είναι επιχείρημα, εδώ έχουμε μια αντιπολιτευτική, θα έλεγα έτσι, παρερμηνία γνωστών δεδομένων, όπως είναι η διευρυμένη εποπτεία, που είπε η κυρία Γεματάκη και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είναι ο χαρακτήρας της εποπτείας. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διέπονται από τον κανονισμό 472, ο οποίος υπάρχει από το 2013 και λέει τι συμβαίνει σε μια χώρα, εάν έχει μπει σε πρόγραμμα, τι συμβαίνει αφού βγει από το πρόγραμμα. Ό,τι λοιπόν έγινε με την Πορτογαλία, το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Βεβαίως η Πορτογαλία δεν ζήτησε αναδιάρθρωση του χρέους της. Εμείς ζητούμε αναδιάρθρωση του χρέους. Οπωσδήποτε λοιπόν εκεί θα υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά όχι ποιοτική. Μπορεί τα κλιμάκια τα οποία, οι εκθέσεις οι οποίες θα γίνονται για τη χώρα, αντί να είναι 2 το χρόνο, να είναι 3 οι εκθέσεις το χρόνο. Αλλά έχει φύγει από τη μέση ο μηχανισμός πίεσης, που πολλές φορές λειτουργήσε και ως μηχανισμός εκβιασμού.
Μέχρι τώρα σου έλεγαν κάνε αυτά, διαφορετικά δεν έχει δώσει. Από εδώ και πέρα σου λένε νομίζουμε ότι πρέπει να κάνεις αυτά και εμείς όπως και οι άλλες κυβερνήσεις έχουμε την ευκαιρία να πούμε ωραία, ακούσαμε την πρότασή σας, αλλά εμείς για αυτούς και για αυτούς τους λόγους ακολουθούμε αυτή την πολιτική που θεωρούμε σωστή για τη χώρα μας. Άρα εδώ χρειάζεται μία συνεννόηση από όσους θέλουν να συνεννοηθούν. Όσοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτό το έδαφος δεν θα είναι πιστικοί, διότι η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφω. Το τρίτο, γιατί έχουμε εμείς υψηλότερο επιτόκιο από την Πορτογαλία. Μα είναι σοβαρό να το θέτουμε αυτό το ερώτημα. Εμείς έχουμε χρέος 180%, 170% τόσο μη βιώσιμο. Η Πορτογαλία έχει χαμηλότερο χρέος, είναι εκτός μνημονίων και επομένως έχει χαμηλότερο ρίσκο χώρας. Από εκεί πέρα, οι διαφορές υπάρχουν όχι μόνο μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα, αν δείτε, τα επιτόκια στην Ιταλία είναι υψηλότερα από ό,τι είναι τα επιτόκια και στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Γιατί? Διότι και η Ιταλία έχει υψηλό χρέος σε σχέση με τις άλλες χώρες και διότι αυτή τη στιγμή έχει μια πολιτική αβεβαιότητα ως προς το μέλλον της. Άρα, εμείς, όντας ακόμα στα μνημόνια, βγαίνοντας από τα μνημόνια, εάν θέλει κανείς να το μελετήσει, είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν άλλες χώρες όταν έβγαιναν από τα μνημόνια. Από εκεί πέρα, βεβαίως, υπάρχει το θέμα των διεθνών αναταράξεων. Υπάρχει το ενδεχόμενο νέο κρίσεων που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Υπάρχουν οι κίνδυνοι λοιπόν που υπάρχουν κάθε φορά που μια χώρα μετά από ένα μακρύ αποκλεισμό από τις αγορές για πρώτη φορά επιχειρεί να βγει στις αγορές. Αυτούς τους κινδύνους η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο συζητάμε και μεταξύ μας αλλά και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι λύσεις είναι όπως είπε ο Πρωθυπουργός πριν συγκεκριμένες. Δηλαδή ή ζητάς νέο μνημόνιο, ή ζητάς πολιτική γραμμή, ή κάνεις το δικό σου εθνικό ταμείο ως λύση δανεισμού ίστατες ανάγκης, εάν δεν μπορείς να δανειστείς από τις αγορές, να έχεις το δικό σου ταμείο. Τρεις είναι οι δυνατότητες, καλό είναι και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις να αποσαφηγήσουν τη θέση τους. Εμείς λέμε η καλύτερη άμυνα έναντι αυτών των κινδύνων, των ενδεχόμενων κινδύνων, είναι πρώτον να έχουμε το δικό μας ταμείο, όσο γίνεται πιο ισχυρό. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε μία μείωση του χρέους, μία διευκόλυνση του χρέους, ούτως ώστε το χρέος να καταστεί βιώσιμο και δυνατόν να έχει και αυτό το μηχανισμό που συζητείτε, ούτως ώστε ακόμα και στο μέλλον έχουμε μία καθίζηση ή ένα κλονισμό βραχίδιο να μπορούμε να μειώνουμε τις δόσεις και να εξυπηρετούμε κανονικά το χρέος. Και η τρίτος και ο πιο ισχυρός ο μηχανισμός άμυνας είναι να έχουμε μία ισχυρή δημοσιονομική θέση ως χώρα και δεύτερον να έχουμε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης που δομικά πια θα είναι ανθεκτικό απέναντι στις κρίσεις. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Επομένως, νομίζω ότι τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, αυτά τουλάχιστον, είναι ισχυρά. Θεωρώ ότι απηχούν ακόμα την μη σοβαρή αντιμετώπιση του κειμένου το οποίο όντως με καθυστέρηση πήρατε στα χέρια σας. Ευελπιστώ ότι σε μια επόμενη φάση μπορεί να μην μειωθούν οι αντιπαραθέσεις, μπορεί και να ενταθούν οι αντιπαραθέσεις, αλλά τουλάχιστον να έχουν φύγει από τη μέση αυτά τα οποία κατά την άποψή μου αποτελούν δεδομένα μια συζήτηση και όχι η ίδια συζήτηση. Τώρα, τελειώνοντας, το σχέδιο αυτό έχει και ένα μηχανισμό υλοποίησης. Και θα ήθελα να τον θέσω υπόψη σας. Δεν θα είναι δηλαδή ένα κείμενο για να μπει στο σιρτάρι. Πρώτα-πρώτα, αν το δείτε, βεβαίως έχει και γενικούς στόχους που απαιτούν εξειδίκευση. Παραδείγματος χάρη το να θέλουμε να πάμε τη βιομηχανική παραγωγή στο 12% άμεσα και μετά στο 15% και στο 20%, αυτό θέλει ειδικό σχέδιο. Δεν θα γίνει έτσι. Όμως το ίδιο το σχέδιο συνοδεύεται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων σχεδίων και δράσεων. Δεύτερον, θα υπάρχει μία δομή υπό τον Πρωθυπουργό που θα έχει την πολιτική ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδίου. Τρίτον, θα υπάρχει μία δομή στο Υπουργείο Ανάπτυξης με ένα επιστημονικό συμβούλιο και με ένα φόρουμ μόνιμου διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς και με τις τράπεζες, που θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητάμε, να αξιολογούμε και να αντιμετωπίζουμε τα όποια θέματα. Αλλά και θέλω να πω ότι και μέχρι να γίνουν αυτά πάντως, το Υπουργείο ειδικά, όλα τα Υπουργεία, αλλά ειδικά το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι ανοιχτό. Με μεγάλη χαρά και εγώ και οι άλλοι υπουργοί θα μπορούμε να σας δώσουμε ενημέρωση και για το τι έγινε, αλλά και για το τι σχεδιάζουμε να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.
Μια ανακοίνωση. Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας